μια συνεδρίαση στην οποία συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν όλες οι απόψεις. Μιλήσαμε τόσο για το Γραφείο Εθελοντισμού, τόσο για τη δημιουργία αίθουσα τελετών πολιτικών γάμων, η οποία ομόφωνα αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί, αλλά και για τη δημιουργία του Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Κοινοτήτων, στο οποίο βεβαίως και υπήρχαν ενστάσεις, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο. Βεβαίως ένα 15-μελές συμβούλιο θα υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις. Στο πνεύμα όμως της συνεργασίας θεωρώ ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε καταφέρει πολλά και ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Συζητήσαμε τη δημιουργία ενός μικρού εθελοντών, οι οποίοι με συντονιστή τη δημοτική κοινότητα θα ενεργοποιηθούν σε δράσεις που θα έχουν να κάνουν με τα όρια της δικής μας δημοτικής κοινότητας. Φυσικά περιλαμβάνονται και οι οικισμοί μας, η Παλαγία, η Χιλή και ιδιαίτερα αυτοί οι οικισμοί, οι οποίοι δεν έχουν και εκπρόσωπο στη δημοτική κοινότητα, στον οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρουν και τις προτάσεις τους για συγκεκριμένες δράσεις. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καλούμε όλους τους δημότες, όσοι έχουν τη διάθεση προσφοράς στο κομμάτι του τομέα που τους ενδιαφέρει, να πάρουν τις πληροφορίες από το Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.